Επίθεση από ιδιοκτήτη καταστήματος της Πάτμου δέχθηκε κλιμάκιο της εφορίας στη μέση του παραλιακού δρόμου στην πρωτεύουσα του νησιού. Ο καταστηματάρχης είδε το κλιμάκιο που αποτελούσαν δύο γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας, ρώτησε αν είναι ελεγκτές της εφορίας και όταν έλαβε θετική απάντηση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των εφοριακών, άρχισε να γρονθοκοπεί στο κεφάλι και να χαστουκίζει τον άνδρα ελεγκτή. Αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας του νησιού. Να υποβαθμίσει το περιστατικό προσπαθεί ο δήμαρχος Πάτμου, ο οποίος πάντως ζήτησε συγγνώμη από τον εφοριακό. Το επιτέθηκε κατά κάποιον τρόπο, δεν τον χτύπησε γιατί αμέσως ο ελεγκτής πήγε στο κέντρο υγείας. Και εκεί πέρα διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι δεν είχε κάτι το σοβαρό. Σεβόμαστε απόλυτα τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την προσπάθειά τους να επιβιώσουν μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Δεν θα ανεχθούμε όμως ούτε στο ελάχιστο οποιοδήποτε φαινόμενο ανομίας, άρνησης ελέγχου και πολύ περισσότερο επιθέσεων εναντίον των ελεγκτών μας. Το πλέον παράλογο της υπόθεσης είναι ότι οι ελεγκτές αναφέρουν πως επί ώρα ούτε οι αστυνομικοί, που μάλιστα λένε ότι ήταν και αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης, ούτε οι λιμενικοί του νησιού προχωρούσαν στη σύλληψη του δράστη, λέγοντας αμφότεροι ότι το περιστατικό δεν είναι της δικής τους αρμοδιότητας. Χρειάστηκε μάλιστα, σύμφωνα με την ΑΔΕ, να επικοινωνήσει ο Γιώργος Πιτσιλής με τους υπουργούς Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή και Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι τοπικές αρχές και να συλλάβουν τον καταστηματάρχη. Διαφορετική εικόνα, αποδίδοντας σε σκοπιμότητες στη διακίνηση αυτών των πληροφοριών, δίνει ο δήμαρχος Πάτμου, λέγοντας ότι όλοι έδρασαν ακαριαία και συντονισμένα. Τόσο η αστυνομία όσο και το λιμεναρχείο έδρασαν άμεσα. Ό,τι λένε, ότι αδράνησαν, ότι δεν υπήρχε, μια πέρα για πέρα ψευδή. Επειδή η λιμενική ζώνη ήταν θέμα του λιμεναρχείου. Αλλά από εκείνου έδρασαν και συνεννοήθηκαν. Δεν υπήρχε ολιγορία σε καμία στιγμή. Ο δράστης, σύμφωνα με τους εφοριακούς, συνελήφθη μετά από ώρα ενώ έπινε καφέ σε κεντρικό μαγαζί της Πάτμου. Ο καταστηματάρχης διανυκτέρευσε στο λιμεναρχείο και το πρωί αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, αφού επέδειξε η ιατρική γνωμάτευση πως λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας. Απλά το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει προβλήματα υγείας, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και προέβη σε αυτή την πράξη η οποία είναι αδικαιολόγητη. Για το δράστη, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος πλέον στο νησί, ορίστηκε τακτική δικάσιμος μετά από τη μήνυση που κατέθεσε ο εφοριακός, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο Ρόδου για εξετάσεις, καθώς διαμαρτύρεται για πόνους στο κεφάλι.